Να περάσουμε τώρα στην πολιτική μας συζήτηση με υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που φιλοξενεί καθημερινά ο Αντένα. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, με την παράταξη Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ήρθατε. Είπατε πρόσφατα ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν σε συνθήκες καταστροφής λόγω της επίθεσης που έχουμε από τη συγκυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταλλάξει αυτά και πώς? Κοιτάξτε, θα χρειαστεί να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να αποτρέψουμε την καταστροφή με τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κρατικοποίηση των τραπεζών. Χρειάζεται οι απλοί εργαζόμενοι να ελέγχουν την ροή του χρήματος, πραγματικά για να δούμε το τι σημαίνει ότι οι επενδύσεις πηγαίνουν στις κοινωνικές μας ανάγκες. Αυτό σημαίνει όμως σύγκρουση με την ίδια την κυβέρνηση. Πρέπει να διώξουμε την κυβέρνηση για να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Ένας δρόμος που ήδη μας λένε ότι η Ευρώπη δίνει σιγουριά και ασφάλεια, ενώ τι δίνει? Δίνει τους πνιγμένους στη Λαμπεντούζα, δίνει ρημαγμένες ζωές σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το φόντο μπαίνει και ο κύριος Καμίνης, ο οποίος λέει ότι η ανάπτυξη έρχεται με μερικά ψίχουλα από τα ΕΣΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν την απάντηση. Η Ανταρσία στήριξε αυτούς τους αγώνες και ταυτόχρονα η πορεία προς την καταστροφή πρέπει να κλείσει και ένα δεύτερο δρόμο που τον ανοίγουν. Είναι ο δρόμος του ρατσισμού. Δεν θέλουμε να αφήσουμε στην Αθήνα τις πολιτικές του ρατσισμού να έχουν φωνή είτε μέσα από τον κύριο Σπηλιωτόπουλο που μας λέει όχι τζαμί, είτε μέσα από τον κύριο Καγλαμάνη που λέει όχι παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα του Μπαλτάκου που συνεργαζόταν με τον Κασιδιάρη. Μάθαμε πολύ καλά τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Σημαίνει η μπράβη των αφεντικών, σημαίνει αυτοί που σπέρνανε τον τρόμο στις γειτονιές. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε καλύτερα και αυτό σημαίνει δύναμη για τους αγώνες μας σήμερα. Αυτή είναι η προοπτική που βάζει η Ανταρσία. Κύριε Κωνσταντίνου, αν αύριο εκλεγείτε, πείτε μου τα τρία πρώτα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε στο Δήμο της Αθήνας. Το πρώτο ζήτημα είναι να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμμένοι στις δουλειές τους με μισθούς και συντάξεις όπως είχαν πριν από το μνημόνιο. Χωρίς καμία έκπτωση, σαν και αυτά που βάζει ο Σταθάκης και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους μισθούς μας, πρέπει να είναι περιορισμένοι. Αυτό χρειάζεται σίγουρα, όμως σίγουρα να υπάρχουν τα οικονομικές δυνατότητες. Έχει ο Δήμος τις οικονομικές δυνατότητες γι' αυτό σήμερα? Πρέπει να συγκρουστεί με την κεντρική εξουσία. Δεν μπορεί να υπάρχει η περικοπή του 60% στους κρατικούς πόρους. Αυτό δεν έκανε ο κύριος Καμίνης, διότι αυτό χρειαζόταν να συνεργαστεί με το εργατικό κίνημα και όχι να καταγγέλει τις απεργίες και τις διαδηλώσεις, όχι να προτείνει νόμους κατά των διαδηλώσεων. Έτσι θα εξασφαλίσουμε το ότι θα υπάρχουν λεφτά για παιδικούς σταθμούς, για την παιδεία, την υγεία, ίδια τα σχολεία να μην και όχι να ξεπουλάνε ακόμα και την καθαριότητα σε ιδιώτες. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Είμαστε σε μια χώρα που παράγει ακαθάριστο εθνικό προϊόν 200 δις. Όμως η θηλιά του χρέους σημαίνει ότι αυτά περιορίζονται. Δεν μπορεί να δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός 10 και 15 δις κάθε χρόνο. Αν τα κόψουμε αυτά, θα τα βρούμε τα λεφτά. Σύγκρουση όμως με την κεντρική κυβέρνηση και γι' αυτό το μήνυμα στις εκλογές είναι μαύρισμα μέχρι που δεν παίρνει στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στον ίδιο τον Καμίνη, ο οποίος στηρίζεται στο Βενιζέλο, στηρίζεται στο Φώτη τον Κουβέλη που μπαινοβγαίνει στην μνημονιακή κυβέρνηση. Για μας λοιπόν είναι ανοιχτή η προοπτική το ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να τα αλλάξουν όλα. Θέλουμε η Ανταρσία να είναι μέσα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ήταν η φωνή της αντίστασης, ήταν η φωνή του κόσμου που πάλευε. Στηρίξαμε την κατάληψη στο Δημαρχείο της Αθήνας και έτσι έχουμε παιδικούς σταθμούς. Στηρίξαμε τους αγώνες της ίδιας της γειτονιές για να μην ξεπουλούνται οι ελεύθεροι χώροι από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι κάθε γειτονιά. Επαναπρόσληψη λοιπόν απολυμμένων. Το ένα θέμα είναι επαναπρόσληψη απολυμμένων. Άλλα προβλήματα που θα δώσετε αμέσως έμφαση στην Αθήνα? Κοιτάξτε, δεν μπορούν να υπάρχουν άστεγοι κοινωνικές δράσεις στο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Αθήνας. Υπάρχουν άδεια κτίρια. Οφείλουμε να προχωρήσουμε και σε καταλήψεις κτιρίων, διότι ούτε η κεντρική ούτε η τοπική εξουσία ακούει. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρία και να είναι κλειστά τα δημοτικά ιατρία. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις που θα αναγκαστούμε να κάνουμε. Εμείς δεν πιστεύουμε το ότι από τα πάνω έρχονται οι λύσεις. Θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση και τα μνημόνια τους, αλλά το ξύλωμά τους είναι δικιά μας υπόθεση. Δεν το αναθέτουμε σε κάποιους άλλους. Και άρα σε κάθε γειτονιά θα σώσουμε τις υπηρεσίες μας. Να μπορεί να πηγαίνει ο παππούς στο νοσοκομείο και να μην βρίσκει κλειστή πόρτα στον ΕΟΠΗ. Με όλους αυτούς τους αγώνες έχουμε δύναμη, το δείξαμε τα τελευταία χρόνια και ορμητικά, χωρίς φόβο και πάθος, να στηρίξουμε την Ανταρσία ώστε να εκλέξει ανθρώπους παντού, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν τσεκαριστεί από τον κόσμο. Θυμηθείτε ποιοι ήταν δίπλα στις απεργίες σας, δίπλα στις καταλήψεις σας, ποιοι ήταν έξω από την πόρτα του ΕΟΠΗ, ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε ότι δεν χωράνε νεοναζί στις γειτονιές, δεν χωράνε κασιδιάριδες. Και άρα νομίζω ότι με αυτό το κριτήριο
να μαυρίσουμε την κυβέρνηση, αλλά να δείξουμε και μια αριστερά όπως είναι η Ανταρσία, μια νέα Αθήνα, μια ελπίδα για την επόμενη μέρα. Κύριε Κωνσταντίνου, αν με το καλό επανεκλεγείτε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προτείνετε μείωση ή δραστική μείωση, θα έλεγα, των τελών, των δημοτικών τελών που επιβαρύνουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά? Κοιτάξτε, τα χαράτσια τα οποία επιπληθήκαν και από την εφορία και από τον ίδιο τον Δήμο ήταν απαράδεκτα. Αν θέλουμε να εξηγήσουμε την υποβάθμιση στο κέντρο της Αθήνας και τα κλειστά μαγαζιά, εκεί πρέπει να πάμε. Σε αυτές τις πολιτικές της φορομπηξίας που πραγματικά αφήσανε μόνο τα μεγαλοκαταστήματα να μπορούν να επιβιώσουν σε αυτή την πόλη και ο κάθε μικρομαγαζάτρος να μετράει χρέη, να μην μπορεί να πληρώσει καν ένα νίκη. Η κατάργηση των δημοτικών τελών είναι μέσα στην πολιτική που πρέπει να έχει όλη η αριστερά. Ο κόσμος πληρώνει φόρους, πληρώνει αρκετά, να πληρώσουν οι πλούσιοι, να πληρώσουν οι τραπεζίτες και όχι να μας ζητάνε διαρκώς να βάλουμε και άλλα λεφτά από τη δικιά μας την τσέπη. Κυριολεκτικά πρέπει να βάλουμε εργατικό έλεγχο πάνω στο πού πηγαίνουν τα λεφτά. Ένας προϋπολογισμός που δίνει τα πιο πολλά λεφτά για τοχοχρεωλήσια και άλλα σε εμπόρους όπλων δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε όλη αυτή την με τοπική σύγκρουση για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση των μνημονίων αυτή τη στιγμή. Κύριε Κωνσταντίνου, ήσασταν σαφής. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας και στην προσπάθειά σας. Και εμείς να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας.